Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Open στη μία το μεσημέρι. Και το πρώτο θύμα στη χώρα μας, κυρίες και κύριοι, από τον κορονοϊό είναι γεγονός. Ο 66χρονος που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική μονάδα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου έχασε τη μάχη με τη ζωή. Την ίδια ώρα σε καραντίνα βρίσκεται το Blue Star Μύκονος με 343 επιβάτες και 77 μέλη πληρώματος στη Λίμνο μετά από ύποπτο κρούσμα κορονοϊού. Ο ασθενής νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Καβάλας. Και οι διεθνείς αγορές όμως ασθενούν βαραίως μετά τις εξαγγελίες Τραμπ που αναστέλει όλες τις πτήσεις από την Ευρώπη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για ένα μήνα. Και πάμε να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σε σύνδεση με το Υπουργείο Υγείας, όπου σε λίγο θα γίνουν ανακοινώσεις από τον Υπουργό, τον κύριο Κικίλια. Εκεί μας περιμένει η Δέσποινα Βλεπάκη. Τον Νίκο Γιαπρακά από την Αμαλιάδα, τη Γεωργία Λαγού από την Αίθουσα Σύνταξης και την Αναστασία Αργυριάδου από το ΑΧΕΠΑ. Πρώτα όμως πάμε να δούμε τι συνέβη έως τώρα στο βίντεο που ακολουθεί. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 66χρονος που νοσούσε από κορονοϊό και νοσηλευόταν διασωληνωμένος τα τελευταία 24 ώρα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου του Ρίου. Ο συνταξίουχος εκπαιδευτικός από την Αμαλιάδα, ο πρώτος νεκρός στη χώρα μας από τον κορονοϊό, που άφησε την τελευταία του πνοή στις 3 και 4 τα ξημερώματα, είχε προσβληθεί από τον ιό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στους Αγίους Τόπους και ήταν ο πρώτος από τους εκδρομείς που είχε διαγνωστεί ως επιβεβαιωμένο κρούσμα. Παρουσίασε στη συνέχεια σημαντική επιβάρυνση. Αυτή που χαρακτηρίζει τα βαριά περιστατικά της νόσου αυτής, δηλαδή βαριά αναπνευστική ανεπάρκεια, στη συνέχεια έκανε και πολυοργανική ανεπάρκεια και δυστυχώς τον χάσαμε χθες τη νύχτα. Στο νοσοκομείο του Ρίου νοσηλεύεται διασωληνωμένος και ένας 64χρονος, ενώ σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ένας ακόμη ασθενής στο ΑΧΕΠΑ. Έχουμε έναν ασθενή ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας και έναν ασθενή ακόμα με πνευμονία ο οποίος νοσηλεύεται στο θάλαμο αρνητικής πίεσης. Οι υγειονομικές αρχές της χώρας έχουν τεθεί σε συναγερμό, αφού οι ειδικοί μιλούν για μια φάση αυξητικής τάσης των κρουσμάτων στη χώρα μας. Έχουμε τον πρώτο θάνατο, στατιστικά αν το πάρετε. Στα περίπου 100 κρούσματα έχουμε ένα θάνατο, σε άλλες χώρες έχουμε δει και χειρότερα ποσοστά. Είμαστε σε μια φάση ανόδου του επιδημικού κύματος. Την ίδια ώρα, 5 γιατροί και νοσηλευτές του νοσοκομείου Αλεξάνδρα βρίσκονται σε καραντίνα, αφού 70χρονος νοσηλεύτηκε χωρίς προφυλάξεις μέχρι να διαπιστωθεί ότι νοσεί από κορονοϊό, ενώ σε καραντίνα βρίσκονται άνω των 30 εργαζομένων των νοσοκομείων Κοζάνης και Καστοριάς. Όπως δήλωσε στο ανοιχτό κανάλι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, τουλάχιστον 100 εργαζόμενοι σε νοσοκομεία της χώρας έχουν τεθεί σε κατοίκον περιορισμό εξαιτίας της εμφάνισης μη εντοπισμένων κρουσμάτων σε νοσοκομεία της χώρας. Ήρθαν σε επαφή χωρίς κανένα μέσο προστασίας, νοσηλεύτηκαν σε κλινικές με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω διασποράς. Τηρείτε κανόνες υγιεινής. Μην βάζετε εσάς και άλλους σε κίνδυνο. Η πρώτη ειδοποίηση για τον κορονοϊό από τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112 εστάλει στην πλειοψηφία των πολιτών αμέσως μετά το διάγγελμα του Πρωθυπουργού. Στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων για την αποφυγή της εξάπλωσης του ιού, ο Περιφερειάρχης Αττικής συνέστησε το κλείσιμο γυμναστηρίων, σχολών, χορού και αθλητικών κέντρων. Όταν υπάρχει ένας κλειστός χώρος, όπου υπάρχει μια εργόδης διαδικασία άσκησης και επί πολλών ατόμων, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένας χώρος με υψηλή διάδοση στα γονιδίων. Ερημωμένοι και οι σταθμοί των ΚΤΕΛ με τα δρομολόγια να έχουν περιοριστεί και τα λεωφορεία να ταξιδεύουν με λιγοστά άτομα. Λίγος κόσμος. Άδειοι πάμε. Αφήξεις έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Ο κορονοϊός μας έλειπε και δέσαμε. Η πλειονότητα από τους λιγοστούς πλέον επιβάτες στο ΚΤΕΛ είναι φοιτητές που γυρνάνε στους τόπους καταγωγής τους. Αγρίνιο. Θα μείνεις εκεί, έτσι. Ναι. Λόγω που έκλεισαν τα σχολεία και αυτά. Δεν υπάρχει λόγος να μείνω Αθήνα. Μειωμένη παρουσιάζεται η κίνηση και στις αστικές συγκοινωνίες, αφού οι πολίτες αποφεύγουν τις μετακινήσεις, ενώ ανάμεσα στα μέτρα που λαμβάνονται είναι ο επιμελής καθαρισμός και η απολυμάνση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και είναι βαρύ το κλίμα, κυρίες και κύριοι, στην Αμαλιάδα από τον θάνατο του 66χρονου. Πάμε σε απευθεία σύνδεση με τον Νίκο Γιαπρακά για να δούμε όλα τα νεότερα.
Καλησπέρα, Λίνα, από το κέντρο της Αμαλιάδας, εδώ που η είδηση του θανάτου του 66χρονου προκάλεσε θλίψη στους κατοίκους της περιοχής, δεδομένου ότι ο 66χρονος ήταν αρκετά αγαπητός στην τοπική κοινωνία. Χρόνια εκπαιδευτικός, συνταξιούχος πλέον το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ήταν πολύ αγαπητός, δεδομένου ότι είχε έντονη κοινωνική δράση και στην τοπική αυτοδιοίκηση, μιας και ήταν και εκλεγμένος περιφερειακός σύμβουλος. Όλοι ήλπιζαν ότι θα τα κατάφερνε, ότι θα βγαίνει νικητή και από αυτή την μάχη που έδινε για την ζωή του. Δυστυχώς όμως οι ελπίδες όλων διαψεύστηκαν τα ξημερώματα στις 3 και 4, όταν δυστυχώς ο ίδιος δεν άντεξε άλλο και έσβησε στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι όλα τα νεότερα από την Αμαλιάδα. Θα επανέλθουμε στις συνδέσεις μας. Εμείς πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, το θρίλερ με το πλοίο Blue Star Μύκονος, που βρίσκεται σε καραντίνα από χθες τα μεσάνυχτα στη Λίμνο, μετά την εμφάνιση ύπου του κρούσματος κορονοϊού. Ο ναυτικός παρουσίασε υψηλό πυρετό και αποβιβάστηκε στην Καβάλα. Αγωνία για τους 420 επιβαίνοντες που περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Συναγερμός έχει σημάνει στο λιμάνι της Σμύρνης στη Λίμνο. Το πλοίο Blue Star Μύκονος με 343 επιβάτες και 77 μέλη πληρώματος βρίσκεται σε καραντίνα από χθες το βράδυ μετά τον εντοπισμό ύποπτου κρούσματος κορονοϊού. Μέλος του πληρώματος εμφάνισε συμπτώματα κορονοϊού στην Καβάλα. Ο γιατρός του πλοίου τον εξέτασε. Άμεσα ειδοποιήθηκε ο καπετάνιος του πλοίου, όπου στις 9.30 κάλεσε ασθενοφόρο. Ο ναυτικός με υψηλό πυρετό μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης. Ωστόσο, το πλοίο μία ώρα μετά αναχώρησε και συνέχισε το δρομολόγιο του δένοντας τη Λίμνο περίπου στις 2 τα μεσάνυχτα. Εν πλώ όμως ανακοινώθηκε ότι το μέλος του πληρώματος θεωρείται ύποπτο για τον ιό COVID-2019. Από Καβάλα ήταν να φύγει το πλοίο 9.30 ώρα και μας καθυστέρησαν και έφυγε 10.30. Ναι. Ενώ είδαμε το ασθενοφόρο κάποια στιγμή 10 παρά να έρχεται και να παίρνει κάποιον από το πλήρωμα. Το δείγμα από το ναυτικό εστάλει στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για να εξακριβωθεί αν όντως ο ναυτικός είναι ένα ακόμη περιστατικό ασθενούς με κορονοϊό. Στις 6.30 το πρωί, ο καπετάνιος του πλοίου ενημέρωσε τους επιβαίνοντες ότι το Blue Star θα τεθεί σε καραντίνα τουλάχιστον για 8 ώρες. Λίγο μετά τις 8 το πρωί, 127 επιβάτες αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Λίμνου, αφού πρώτα ενημερώθηκαν από τις τοπικές υγειονομικές αρχές και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας να παραμείνουν σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των εξετάσεων του ναυτικού. Οι 343 επιβάτες και τα 77 μέλη πληρώματος βρίσκονται αποκλεισμένοι μέσα στο Blue Star Μύκονος μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων του ναυτικού. Επικρατεί ανησυχία και εκνευρισμός. Στην εκπομπή Ωρα Ελλάδος 7 καταγγέλουν πως άργησαν να τους ενημερώσουν για το περιστατικό. Είχε πάει 4 ώρα, ήμασταν από τις 1.30 ώρα στο λιμάνι της Λίμνου, δεν μας ενημερώναν. Έφτασε 4 ώρα, βγήκε ανακοίνωση ότι θα φύγουμε σε λίγα λεπτά, κάτι που δεν έγινε. Και μετά από λίγο μας ενημέρωσαν ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, θα βγει σε λίγα λεπτά. Όλη την ώρα μας το τρέναραν. Το δρομολόγιο ξεκίνησε κανονικά, ναι, αλλά με καθυστέρηση. Απλά με μία ώρα καθυστέρηση. Και δεν μας είπαν ότι ήταν για αυτό το λόγο. Ναι. Αυτή την ευθύνη ποιος την παίρνει, ας πούμε, για όλους εμάς. Κανονικά δεν θα έπρεπε να μας διώξουν όλους. Οι 420 επιβαίνοντες περιμένουν από στιγμή σε στιγμή να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων του ασθενούς, έτσι ώστε να γίνουν οι προβλεπόμενες ενέργειες στην περίπτωση που το δείγμα είναι θετικό. Και είμαστε λοιπόν εν αναμονή των αποτελεσμάτων για τον ναυτικό. Η Γεωργία Λαγού πάντα στη σύνδεσή μας για να δούμε, Γεωργία, τι θα γίνει εντωμεταξύ με τους ανθρώπους που βρίσκονται από τα ξημερώματα στο πλοίο. Οι 420 επιβαίνοντες, Λίνα, που από τα ξημερώματα βρίσκονται πάνω στο Blue Star Μύκονος, έχουν οπλιστεί με υπομονή και περιμένουν από στιγμή σε στιγμή να γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα όσον αφορά για το ναυτικό, εάν είναι θετικό στον κορονοϊό ή όχι. Ωστόσο, η πλοιοκτήτρια εταιρεία, Λίνα, σε ανακοίνωσή της δήλωσε πως το Blue Star Μύκονος απέπλευσε από το λιμάνι της Καβάλας σε συνεννόηση με τις λιμενικές αρχές της Καβάλας, έτσι ώστε να προχωρήσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο του προς το λιμάνι της Λίμνου. Με τον κατάπλου όμως στο λιμάνι της Λίμνου, Λίνα, ενημερώθηκε από το θάλαμο επιχειρήσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας πως μετά την ολοκλήρωση των πρώτων εξετάσεων όσον αφορά τον ναυτικό και συνεννόηση με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, ο ναυτικός θεωρείται ύποπτο κρούσμα κορονοϊού και γι'
αυτό μέχρι αυτή τη στιγμή που δεν έχουν βγει τα αποτελέσματα βρίσκονται σε καραντίνα επάνω στο πλοίο. Μάλιστα. Η πλειοκτήτρια εταιρεία ανακοίνωσε πως είναι σε επικοινωνία και με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές αλλά και με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση τις επόμενες ώρες. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Γεωργία. Είδηση της τελευταίας στιγμής, κυρίες και κύριοι, η Σοφία Φασουλάκη μας περιμένει στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί έχουμε, Σοφία, παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την τήρηση των μέτρων για τον κορονοϊό. Ακριβώς, Σελίνα, ο οποίος ζητά από τους εισαγγελείς όλης της χώρας όταν διαπιστώνουν παραβίαση των μέτρων για την εξάπλωση, για την αποτροπή της εξάπλωσης, της μετάδοσης του κορονοϊού, τότε θα πρέπει να παρεμβαίνουν, όπως άλλωστε προβλέπει ο ποινικός κώδικας και συγκεκριμένα το άρθρο 285. Σε αυτό, Λίνα, προβλέπονται αυστηρές ποινικές κυρώσεις για όσους παραβιάζουν τα μέτρα που έχουν διαταχθεί για να αποτραπεί η διάδοση αυτής της επικίνδυνης νόσου. Όπως μάλιστα αναφέρει ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, με αυτή τη συμπεριφορά προσβάλλουν ή θέτουν σε κίνδυνο θεμελιώδη προστατευόμενα ένομα αγαθά, όπως είναι η σωματική υγεία αλλά και η ζωή. Μάλιστα. Είναι αυτονόητη η παρέμβασή σας όταν συντρέξει νόμιμη περίπτωση, αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Μάλιστα. Σοφία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πάμε να μεταφερθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη. Εκεί βρίσκεται η Αναστασία Αργυριάδου. 8 οι άνθρωποι που νοσηλεύονται εκεί, η Αναστασία, ενώ εμείς πάντα παραμένουμε συνδεδεμένοι με το Υπουργείο Υγείας για να δούμε τις ανακοινώσεις του κυρίου Κικίλια. Στο ΑΧΕΠΑ, λοιπόν, 8 όσοι νοσηλεύονται, ιδίως σε σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που είχαμε από τον υπεύθυνο του κέντρου αναφοράς, τον κ. Σημεών Μεταλλίδη, 8 είναι τελικά τα κρούσματα κορονοϊού που νοσηλεύονται στο ΑΧΕΠΑ. 2 σοβαρότερα. Ο 53χρονος εργαζόμενος στο μικροβιολογικό τμήμα του νοσοκομείου της Καστοριάς, ο οποίος για δεύτερη μέρα παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος σε μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου. Ακόμη ένας 55χρονος έμπορος από την Καστοριά διακομίστηκε χθες το βράδυ εδώ στο ΑΧΕΠΑ με πνευμονία. Η κατάστασή του είναι σοβαρή. Οι υπόλοιποι 6 είναι πολύ καλή η κατάστασή τους. Υποβάλλονται διαρκώς σε εξετάσεις. Ανάμεσά τους και η 38χρονη επιχειρηματίας, η οποία και αυτή υποβάλλεται σε εξετάσεις να διαπιστωθεί το υλικό της φορτίο, ώστε μέσα σε επόμενες μέρες να πάρει εξιτήριο. Τώρα, στο νοσοκομείο Καστοριάς διαπιστώθηκε ότι έχει μολυνθεί από κορονοϊό και ένας 90χρονος ασθενής, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και από την ιχνηλάτιση που έγινε στο συγγενικό του περιβάλλον, διαπιστώθηκε ότι προσβλήθηκαν από κορονοϊό άλλα 2 γενικά του πρόσωπα που μεταφέρθηκαν πριν από λίγη ώρα στο Μποδοσάκη νοσοκομείο της Πτολεμαΐδας, Λίνα. Μάλιστα. Και είναι φυσιολογικό, εντός εισαγωγικών, ότι θα έχουμε μετάδοση του ιού και σε μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Θα έχουμε ανακοινώσεις στη συνέχεια στο Υπουργείο Υγείας, όπου εμείς θα μεταφερθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε την Δέσποινα Βλεπάκη. Οι συσκέψεις, Δέσποινα, είναι συνεχείς εκεί. Όλες αυτές τις μέρες είμαστε εν αναμονή δηλώσεων του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια αυτή τη στιγμή. Από λεπτό σε λεπτό αναμένουμε να γίνει αυτό. Ενώ να σου πω ότι, όπως ανακοίνωσε το Μέγαρο Μαξίμου, πλέον ο Πρωθυπουργός θα συναντιέται καθημερινά με τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια, τον Υφυπουργό Βασίλη Κοντοζαμάνη και τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα. Τώρα, στις 2 το μεσημέρι, συνεδριάζει εκ νέου η Επιτροπή Αντιμετώπισης Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες. Να θυμίσουμε εδώ ότι είναι η Επιτροπή των Επιστημόνων, των Λοιμοξιολόγων, που εισηγείται τα έκτακτα μέτρα για τον κορονοϊό, που τελικά πραγματοποιεί η κυβέρνηση για τη θωράκιση της χώρας. Αμέσως μετά από αυτή την Επιτροπή, επίσης αναμένουμε τις ανακοινώσεις για το ποια είναι τα επίσημα κρούσματα, αλλά ενδεχομένως και κάποιο άλλο έκτακτο μέτρο. Είμαστε εδώ. Μάλιστα. Και περιμένουμε λοιπόν να δούμε τις εξελίξεις. Οι επιστήμονες παρακολουθούν τα δεδομένα που, όπως έχουμε πολλές φορές πει στο δελτίο μας, αλλάζουν ώρα με την ώρα. Λοιπόν, θα συνδεθούμε λοιπόν σε πολύ λίγο με το Υπουργείο Υγείας για να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του κυρίου Κικίλια και για να μας μεταφέρει, Δέσποινα Βλεπάκη, όλα τα νεότερα. Πόσο έχει αυξηθεί ο αριθμός των κρουσμάτων. Σας ευχαριστώ προς το παρόν. Θα επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα λοιπόν του κορονοϊού. Περνάμε στο μέτωπο
των Ελληνοτουρκικών. Καθώς η Άγκυρα, με φόντο τα επεισόδια που οργανώνει με παρακρατικούς και μέλη των Γκρίζων Λύκων στον Εύρο, κλιμακώνει τις προκλήσεις και σε στρατιωτικό επίπεδο με ακραίες ενέργειες. Χθες, με διαφορά μόλις λίγων ωρών από την απόπειρα τουρκικής ακτεωρού να εμβολήσει σκάφος του λιμενικού ανοιχτά της ΚΟ, ένα ζευγάρι τουρκικών F-16 όχι μόνο παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο στον Εύρο, αλλά παρενόχλησε και στρατιωτικό ελικόπτερο με κίνδυνο να το ρίξει. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, μιλώντας το πρωί στην εκπομπή του Open Ora Ελλάδος 7, διεμήνυσε ότι η Ελλάδα δεν φοβάται και είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο. Η κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο αλλά και τον Εύρο προβληματίζει την κυβέρνηση αλλά και τον Πεντάγωνο, καθώς σχεδόν καθημερινά παρατηρείται και ποιοτική αναβάθμιση της παραβατικής συμπεριφοράς της Άγκυρας. Η υπέρπτυση πάνω από ελληνικό έδαφος στον Εύρο από δύο τουρκικά F-16, τα οποία παρενόχλησαν με ιδιαίτερο επικίνδυνο τρόπο ελικόπτερο της αεροπορίας στρατού που επιτηρούσε την περιοχή, έδειξε ξεκάθαρα την πρόθεση της Άγκυρας να προκαλέσει θερμό επεισόδιο. Βγαίνουμε έξω και κοιτάμε ότι παρενοχλούν σε πολύ κοντινή απόσταση το ελικόπτερο, με σκοπό φυσικά να το ρίξουν. Γιατί το ένα πέρασε 20 με 30 μέτρα πάνω από τους έλικες. Το ελληνικό Πεντάγωνο παρακολουθεί τις εξελίξεις με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα, με κύριο στόχο να μην επιτραπεί στην Άγκυρα να εκμεταλλευτεί οποιοδήποτε περιστατικό. Δεν φοβόμαστε και δεν ανησυχούμε. Κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσουμε τα σύνορά μας, που είναι και σύνορα της Ευρώπης. Ο εμβολισμός σκάφους του λιμερικού από τουρκική ακτεωρωστικό προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο κάλεσε εσπεσμένα τον Τούρκο πρέσβη για εξηγήσεις. Δεν εκπλήσουν οι απαράδεκτες και καταδικαστές σημερινές θλιβερές δηλώσεις και ενέργειες της Τουρκίας. Αποτελούν συνέχεια μιας κλιμακούμενης πρακτικής που την θέτει εκτός όχι μόνο των ευρωπαϊκών ορίων, αλλά και κάθε ευρωπαϊκής λογικής. Τα στελέχη του λιμενικού σώματος αντιδρούν με ψυχραιμία. Ποιος είναι ο σκοπός της Τουρκίας? Ο σκοπός της Τουρκίας είναι να δημιουργήσει θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο. Αυτός είναι ο αντικειμενικός στόχος και σκοπός. Εμείς σε αυτά τα παιχνίδια δεν πρόκειται να μπούμε. Στις Καστανιές του Εύρου η κατάσταση παραμένει τεταμένη. Μετανάστες με τη βοήθεια της τουρκικής στρατοφυλακής για ακόμη μια νύχτα άναψαν φωτιές κατά μήκος του ελληνικού φράχτη, προσπαθώντας να περάσουν σε ελληνικό έδαφος. Οι ελληνικές αρχές απάντησαν με ρήψη χημικών και τακρυγόνων, αποτρέποντας κάθε απόπειρα εισόδου. Λοιπόν, εμείς πάμε να δούμε τώρα όλα τα νεότερα σε σύνδεση με τον Δημήτρη Φρέσκο και τον Παντελή Βαλασόπουλο. Και στον Εύρο, Δημήτρη, η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη και τα πράγματα πια δείχνουν να είναι επικίνδυνα. Είχαμε και σήμερα μια υπέρπτυση τουρκικών μαχητικών πάνω από τη συνοριογραμμή. Σε τεντωμένο σχοινί οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, η κατάσταση εδώ στην ελληνοτουρκική Μεθόριο, σε όλο το μήκος της παραποτάμιας περιοχής, πράγματι νωρίς το πρωί. Επιχείρησε ένα ζεύγος F-16, τουρκικών F-16 να πετάξει πάλι πάνω από την περιοχή σε ανάλογο περιστατικό με το χθεσινό. Βεβαίως είχε λοκαριστεί από την ελληνική πολεμική αεροπορία από νωρίς, από τη στιγμή που απογειώθηκαν από το στρατιωτικό αεροδρόμιο κοντά στην Κωνσταντινούπολη και βρήκαν μπροστά τους τα ελληνικά μαχητικά. Για αρκετά λεπτά πετούσαν μάλιστα παράλληλα πάνω εδώ από τα σύνορα του Εύρου. Το περισσότερο έληξε χωρίς τίποτα παραπάνω. Αναχειρίστηκαν τα τουρκικά αεροσκάφη και έφυγαν προς την Τουρκία. Να σας πω ότι από χθες το βράδυ, κυρίως στο δέλτα του ποταμού και στην νότια παραποτάμια περιοχή, έχει σημάνει ένας κόκκινος συναγερμός, καθώς το θέμα από ό,τι φαίνεται ξεφεύγει του μεταναστευτικού ζητήματος, με έντονες πλέον περιπολίες του στρατού και από τις δύο μεριές και την επάνδρωση των πυροβολίων της περιοχής, κάτι που ενδεχομένως είχε να γίνει αρκετά χρόνια. Όλοι φοβούνται ότι ένα θερμό επεισόδιο είναι πιθανό, έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι δεν κινούνται πλέον μετανάστες προς εκείνη την περιοχή, παρά το γεγονός ότι προσπάθησαν να τους σωθήσουν οι τουρκικές αρχές και εκείνες δεν επιθυμούν να βρεθούν μπροστά στις δύο στρατιωτικές, στην στρατιωτική επάνδρωση των δύο χωρών, να βρεθούν ανάμεσα ενδεχομένως σε κάποιο επεισόδιο και γυρνούν προς τα στρατόπεδα συγκέντρωση που έχουν δημιουργήσει σε τουρκικό έδαφος. Θα σας πω ότι επίσης από το πρωί εδώ έχουμε επισήμως πλέον την εμφάνιση της πολυεθνικής δύναμης της Frontex. Έφτασε νωρίς εδώ και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο εκτελεστικός διευθυντής της Frontex Νοτιού Ευρώπης. Είδαν τον εδώ στο φυλάκιο ένας Καστανιές, επόπτευσαν το χώρο και συνέχεια έκαναν παρουσίαση της δύναμης. 100 άντρες από Ουγγαρία, Αυστρία, Γερμανία, και εντυπωσιακά και Πολωνία, τα οχήματα τα οποία Ιταλία. Θα χρησιμοποιήσουν οι άντρες της Frontex στα σύνορά μας, Δημήτρη, όπως είδαμε και στα πλάνα. Είναι τα οχήματα
Είναι 20 οχήματα με τα οποία πλέον θα βρίσκονται και εκείνοι στην πρώτη γραμμή. Θα φυλάσσουν μαζί με τις υπάρχουσες δυνάμεις της αστυνομίας και του στρατού τα περάσματα που χρησιμοποιούν οι διακινητές μεταναστών. Φυλάσσουμε τα σύνορα της Ευρώπης, είπαν και βεβαίως και εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και της Frontex. Και λίγες μέρες πριν από τη σύνοδο Ερντογάν, Μέρκελ και Μακρόν, Παντελή, στην Κωνσταντινούπολη, το Βερολίνο στέλνει αυστηρό μήνυμα στον Ταγίπ Ερντογάν. Ναι, Λίνα, καλό μεσημέρι. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι πρέπει να επιβεβαιωθεί πρώτα αυτή η σύνοδος και αυτό ίσως γίνει αύριο στο αυριανό briefing της γερμανικής κυβέρνησης εδώ στο Βερολίνο, που όπως κάθε Παρασκευή λένε το πρόγραμμα της καγκελαρίου Μέρκελ. Τώρα, με αφορμή το επεισόδιο στην ΚΟΜ με το ελληνικό λιμενικό και την τουρκική ακτεωρό, το γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών μετά από ερώτηση του ΑΠΕ απάντησε μεταξύ άλλων ότι το μήνυμα είναι σαφές προς την Τουρκία, δεν δεχόμαστε άνθρωποι που βρίσκονται ήδη σε απελπιστική κατάσταση να γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης ως πολιτικό μέσο πίεσης. Μία διαπραγματευτική τακτική στην πλάτη των πιο αδυνάμων δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα, λέει το γερμανικό ΕΠΕΞ, στέλνοντας ένα σκληρό μήνυμα, καθαρό μήνυμα για τις διαπραγματεύσεις που ίσως γίνουν την Τρίτη στην Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα, θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά. Να σας ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ και τους δύο. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών του Νίκου Δένδια με τον Αμερικανό πρεσβευτή Τζέφρι Πάιατ με φόντο Αλεξία Τασούλη τις ελληνοτουρκικές προκλήσεις. Ναι, Λίνα, και οι τουρκικές προκλήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Ο Αμερικανός πρέσβης, σημειώνω, είναι η δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα που πέρασε το κατόφλι του Υπουργείου Εξωτερικών και σε ανάρτησή του μετά τη συνάντηση στο λογαριασμό του στο Twitter έκανε λόγο για συνέχιση της στενής συνεργασίας με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών και επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ υποστηρίζουν το κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας να προστατεύει τα σύνορά της. Και κατέληξε ότι θα εργαστούμε προκειμένου να εξουδετερώσουμε τις εντάσεις και να τερματίσουμε τις προκλητικές πράξεις και τις ψευδείς ειδήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επεσήμανε ο Τζέφρι Πάιατ. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Επιστρέφουμε στο θέμα του κορονοϊού, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την οικονομία που συνεχίζει να πλήττεται βαθιά από την υπόθεση αυτή. Σήμερα έχουν και νέα βουτιά τα χρηματιστήρια. Θα μας τα μεταφέρει όλα ο Βασίλης Τσεκούρας από την Αίθουσα Σύνταξης. Ένα ακόμα μίνι κράξ στα χρηματιστήρια, Λίνα, από το πρωί και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αλλά και στο ελληνικό. Πριν από λίγη ώρα έκανε βουτιά 9%, οι τράπεζες υποχωρούσαν περίπου 10%. Οι απώλειες δηλαδή σημαίνει ότι σήμερα χάνει το ελληνικό χρηματιστήριο περίπου 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν τα προσθέσουμε με όλα τα προηγούμενα, είναι πολύ μεγάλο το ποσό που έχει χάσει το ελληνικό χρηματιστήριο. Λίνα, άρα θα δούμε πόσα θα αντιδράσουν οι αγορές όσο προχωρά ακόμα αυτός ο κορονοϊός. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τώρα, Βασίλη, τα χρηστικά θέματα για τον κορονοϊό. Καθώς εκδόθηκε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που ορίζει ποιοι δικαιούνται άδεια ειδικού σκοπού, αλλά και να δούμε τι γίνεται με τους εργαζόμενους που δουλεύουν σε επιχειρήσεις που λόγω του κορονοϊού κλείνουν. Θα δοθεί έκτακτο επίδομα 500 ευρώ στους εργαζόμενους σε ιδιωτικά σχολεία, σε φροντιστήρια, σε ιδιωτικά ΙΕΚ και κυρίως σε επιχειρήσεις που έκλεισαν με εντολή του κράτους λόγω του κορονοϊού. Δηλαδή θα πάρουν 1.000 ευρώ μέσα σε 2 μήνες, γιατί τόση είναι η έκταση, αυτή είναι η έκταση το διάστημα που έχει δώσει και το Υπουργείο Εργασίας. Θα μπαίνουν τα χρήματα στο λογαριασμό του εργαζόμενου και όχι του εργοδότη, όπως μας λένε. Επίσης, οι οικογένειες με ιδιωτικό υπάλληλο και ελεύθερο επαγγελματία θα μπορούν να πάρει ιδιωτική υπάλληλος την ειδική άδεια, όπως επίσης η οικογένεια με δημόσιο υπάλληλο και ιδιωτικό υπάλληλο, και εκεί θα μπορεί να επιλέξει ένας από τους δύο ποιος από τους δύο θα πάρει την ειδική άδεια. Εκεί θα πρέπει να προσκομίσουν φυσικά υπεύθυνη δήλωση στον εργοδότη για το ποιος παίρνει την ειδική άδεια. Επίσης, οι δύο γονείς, αν είναι δύο γονείς μισθωτοί, θα μπορούν να επιλέξουν αλλά και να μοιραστούν την ειδική άδεια, 7 μέρες ο ένας και 7 μέρες ο άλλος ενδεχομένως. Η μονογονική οικογένεια, και εδώ μπορεί να υπάρξει φυσικά αυτονόητο η ειδική άδεια. Επίσης και διαδεσμευμένα ζευγάρια, όποιος έχει την επιμέλεια, θα μπορεί να πάρει την άδεια ειδικού σκοπού. Επίσης, αν ένας γονέας δεν εργάζεται από τους δύο, δεν δικαιούνται την ειδική άδεια. Εκτός αν νοσηλεύεται στο νοσοκομείο για τον οποιοδήποτε λόγο, ή νοσεί από τον κορονοϊό ή είναι μέλος ΑΜΕΑ. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Βασίλη. Την ειδική άδεια, λοιπόν, δικαιούνται, κυρίες και κύριοι, οι γονείς μαθητών που τα σχολεία τους έκλεισαν με εντολή του κράτους. Τώρα, πώς, πότε και ποιος πληρώνει για αυτή την άδεια, θα δούμε στο ρεπορτάζ πιο αναλυτικά που έχει ετοιμάσει ο Θοδωρής Γενής.
Γιάννη. Σήμερα ο Βασίλης Λάπας πήρε ρεπό από την δουλειά του. Το σχολείο του 9χρονου γιου του έβαλε λουκέτο και ο ίδιος έπρεπε να μείνει στο σπίτι για να τον προσέχει. Προαιρετικά, γιατί έπρεπε κάποιος να είναι σήμερα με τα παιδιά στο σπίτι, είχα πάρει εγώ ένα ρεπό γιατί η σύζυγός δουλεύει για αυτή και έχει χρησιμοποιήσει και αυτή προαιρετικά από χθες ήδη μια μέρα άδεια. Προκειμένου να λύσει το πρόβλημα που απασχολεί χιλιάδες γονείς, η κυβέρνηση θεσπίζει την άδεια ειδικού σκοπού διάρκειας ενός μηνός. Η άδεια θα χορηγείται μόνο στον ένα γονιό, ο μαθητής θα πρέπει να είναι ηλικίας έως 15 ετών, ενώ θα χορηγούνται πλήρες αποδοχές. Η άδεια ειδικού σκοπού θα μπορεί να δοθεί έως και τις 10 Απριλίου. Οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν στο κόστος της άδειας ειδικού σκοπού, καθώς για κάθε 4 ημέρες που θα λείπουν από την δουλειά θα χρεώνονται και μία μέρα κανονικής άδειας. Τις τελευταίες ημέρες όλο και περισσότεροι άνθρωποι έρχονται και μας ρωτούν εάν θα μπορέσουν να λάβουν άδεια προκειμένου να κρατήσουν τα παιδιά τους στο σπίτι ήδη. Σε περίπτωση που η άδεια ειδικού σκοπού χορηγηθεί σε εργαζόμενο του ιδιωτικού τομέα, το κράτος θα καλύψει από τον τακτικό προϋπολογισμό το 1 τρίτο των αποδοχών του. Σε περιπτώσεις που η άδεια ειδικού σκοπού χορηγηθεί σε εργαζόμενο του δημοσίου τομέα, το κράτος θα καλύψει το σύνολο των αποδοχών του. Μισθή, να μην δουλεύεις κιόλας, είναι πολύ δύσκολο. Για παράδειγμα, γονείς με μαθητή 10 ετών και ημερομίσθιο 45 ευρώ, λαμβάνει άδεια ειδικού σκοπού για 5 ημέρες. Θα λάβει πλήρες αποδοχές 225 ευρώ. Οι αποδοχές θα καλυφθούν ως εξής. Ο εργαζόμενος θα χρεωθεί μία ημέρα κανονικής αδείας που τιμάται 45 ευρώ, το κράτος θα καλύψει αποδοχές 60 ευρώ και ο εργοδότης 120 ευρώ. Με συνοδηγό στο ταξί την κόρη του Ειρήνη, ξεκίνησε τις σημερινές κούρσες στην Αθήνα ο κύριος Κώστας. Την έχω προς το παρόν μαζί μου, θα δούμε τι θα κάνουμε, δεν ξέρουμε. Μάλλον πρέπει να σταματήσουμε τη δουλειά. Με το νέο έκτακτο πλαίσιο που εφαρμόζεται για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ο εργοδότης μπορεί να προτείνει επίσης τη δυνατότητα εργασίας με ευέλικτο ωράριο λειτουργίας ή εργασία εξ αποστάσεως. Ενώ αντίστοιχο μέτρο θα ισχύσει και για το δημόσιο. Την απαγόρευση, κυρίες και κύριοι, όλων των πτήσεων από την Ευρώπη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, τη στιγμή που στη χώρα οι νεκροί από τον κορονοϊό έχουν φτάσει τους 38. Μοναδική εξαίρεση στην απαγόρευση, το Ηνωμένο Βασίλειο. Την στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες μετρούν ήδη 38 νεκρούς και 1.336 κρούσματα από τον κορονοϊό, ο πρόεδρος Τραμπ, μην υπολογίζοντας τίποτα, πήρε το πιο σκληρό μέτρο. Απαγόρευσε όλες τις πτήσεις προς την Ευρώπη για 30 ημέρες. Με μοναδική εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο, αν και η Βρετανία έχει 8 θανάτους και 456 κρούσματα. We are at a critical time in the fight against the virus. We made a life-saving move with early action on China. Now we must take the same action with Europe. We will not delay. I will never hesitate to take any necessary steps to protect the lives, health, and safety of the American people. I will always put the well-being of America first. Στη Νέα Υόρκη των 8,5 εκατομμυρίων κατοίκων, οι αρχές έχουν προχωρήσει σε απολύμανση των σταθμών και των σειρμών του μετρό. Οι κάτοικοι λίγο έξω από την πόλη, στο New Rochelle, είδαν τη μικρή τους κοινότητα να γίνεται η πρώτη ζώνη αποκλεισμού της χώρας. You know what? We keep washing our hands. We do use sanitary things and don't get in people's faces. I just worry about my husband because he is 84 years old. He's got a heart condition. And he's got diabetes. Οι δημοκρατικοί κατηγορούν τον Τραμπ, ο οποίος αρνείται πεισματικά να εξεταστεί αν και έχει έρθει σε επαφή με ύποπτα κρούσματα, πως δεν περιέλαβε στην απαγόρευση και τις εσωτερικές μετακινήσεις μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και πως δεν κήρυξε την χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όπως θα έπρεπε. All of our major health insurance companies have now joined with Medicare and Medicaid and agreed to waive all co-pays. Cover the cost of all treatment for those who contract the coronavirus. Αυτή είναι η εικόνα στα περισσότερα σούπερ μάρκετ της χώρας. Πανικόβλητοι πολίτες έχουν κάνει επιδρομή στα καταστήματα και έχουν αδειάσει τα ράφια, φοβούμενοι έναν πιθανό γενικευμένο αποκλεισμό. Στις Βρυξέλλες έπεσε παγωμάρα μάλλον από την απόφαση Τραμπ να κλείσει τα σύνορα για την Ευρώπη για 30 ημέρες. Η Μαρία Ψαράκη και ο Παντελής Βαλασόπουλος είναι μαζί μας. Για να δούμε καταρχήν, Μαρία, πώς θα απαντήσει η Ευρώπη σε αυτό. Και επειδή τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πραγματικά δύσκολα, αν υπάρχουν σκέψεις να μην γίνονται μετακινήσεις και ανάμεσα στους πληθυσμούς των ευρωπαϊκών κρατών.
Λίνα, ο Αμερικανός πρόεδρος στο διάγγελμα του χθες, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, απαγόρευσε όλες τις πτήσεις από την Ευρώπη. Και είπε όμως ότι ο συντονισμός υπήρξε με τους Ευρωπαίους. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Και πριν από λίγα λεπτά, σε κοινή ανακοίνωσή τους, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η πρόεδρος της Κομισιόν εξέδωσαν ανακοίνωση, μια οργισμένη Λίνα ανακοίνωση, λέγοντας ότι ο κορονοϊός είναι μια παγκόσμια κρίση που δεν περιορίζεται σε καμία ήπειρο και απαιτεί συνεργασία και όχι μονομερή δράση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για απαγόρευση ταξιδιών λήφθηκε μονομερώς και χωρίς διαβούλευση, Λίνα. Μια οργισμένη ανακοίνωση από την πλευρά της Ευρώπης για την απόφαση του Προέδρου Τραμπ. Τώρα, από την η οποία της... έτσι κι αλλιώς απόφαση είναι λίγο ασαφής, αλλά τέλος πάντων πάμε έτσι. Να δούμε οι Ευρωπαίοι ηγέτες τι θα αποφασίσουν ακριβώς. Για τα σύνορα εδώ στην Ευρώπη. Αν θα υπάρξουν περιορισμοί δηλαδή. Θα σου πω ακριβώς γι' αυτό. Ναι. Η πρόεδρος Φον ντερ Λάιεν, η οποία κύρωσε το προγραμματισμένο της ταξίδι για την Ελλάδα που είχε σήμερα, αποφάσισε να μείνει στις Βρυξέλλες για να συντονίσει καλύτερα την εξέλιξη και την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Πριν από λίγο, σε μια ανάρτησή της στο Twitter, η ίδια ανέφερε ότι συντονίζει τα μέτρα υγείας, αλλά και τα μέτρα στα σύνορα. Ξέρουμε, Λίνα, σύμφωνα με διπλωμάτες των Βρυξελών, ότι υπάρχει στο τραπέζι των πιθανότητων η σκέψη να υπάρξουν απαγορεύσεις στις μετακινήσεις των Ευρωπαίων πολιτών εντός της Ευρώπης. Είναι κάτι για το οποίο πιέζουν πολλές πρωτεύουσες. Μένει να δούμε αν τελικά θα πάρουν μια τέτοια απόφαση οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και θα επιβάλλουν απαγόρευση κυκλοφορίας εντός της Ευρώπης, Λίνα. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, Παντελή, το Γερμανικό Κοινοβούλιο απειλείται με κλείσιμο, καθώς υπάρχει Γερμανός βουλευτής με κορονοϊό. Έτσι είναι, Λίνα, αλλά πρώτα να σου πω τι γίνεται. Πριν λίγη ώρα που μιλήσαμε στην ενημέρωση δυο μας, τα κρούσματα στη Γερμανία ήταν 2.003 νεκροί. Μέσα στις λίγες αυτές ώρες, τα κρούσματα είναι 2.200 και 4 νεκροί βέβαια. Η Γερμανία έχει πολύ χαμηλό ποσοστό θνησιμότητας. Από την άλλη, να σου πω ότι στο Βερολίνο τώρα τα κρούσματα έγιναν 118. Το Βερολίνο έχει μόνο 3,5 εκατομμύρια κατοίκους. Δηλαδή, τα κρούσματα είναι περισσότερα από ό,τι στην Ελλάδα, μόνο στην πόλη του Βερολίνου, που έχει πολύ μικρότερο πληθυσμό. Όπως είπες και εσύ, χθες υπήρξε και το πρώτο κρούσμα σε βουλευτή του Γερμανικού Κοινοβουλίου, έναν 40 ετών βουλευτή των Φιλελευθέρων. Όπως φαντάζεσαι, έχουν παγώσει οι πάντες εδώ, γιατί υπάρχει απειλείται με λουκέτο το Γερμανικό Κοινοβούλιο, καθώς αυτός ο άνθρωπος είχε επαφές με πάρα πολύ κόσμο. Τέλος, να σου πω και το αισιόδοξο ότι το Γερμανικό κράτος θα δώσει 145 εκατομμύρια σε εταιρείες για το εμβόλιο. Όπως είπε χθες το Υπουργείο Υγείας, το εμβόλιο αναμένεται να είναι έτοιμο σε μερικούς μήνες. Ήδη το καλοκαίρι θα ξεκινήσουν οι πρώτες κλινικές έρευνες. Λίνα. Να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο. Επιστροφή στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Πυρετός συσκέψεων επικρατεί στο όμαξί μου, με τον Πρωθυπουργό να έχει συναντήσεις με το Οικονομικό Επιτελείο και τους Υπουργούς Υγείας και Άμυνας. Στο επίκεντρο τα μέτρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται από την νόσο, αλλά και τις συνεχείς προκλήσεις της Άγκυρας. Σε σύνδεση με το Μέγαρο Μαξίμου, ο Σπύρος Μουρελάτος έχει το ρεπορτάζ. Σε πλήρη εφαρμογή φαίνεται, Ελένα, κυρίες και κύριοι, πως τίθενται οι πρώτες δράσεις του σχεδίου της κυβέρνησης για την στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων, ενώ στο Μέγαρο Μαξίμου αναμένουν τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και ενώ συνδιαμορφώνουν τη στρατηγική που θα ακολουθήσει η Αθήνα εν ώψη των συνεδριάσεων του Euroworking αλλά και του Eurogroup την προσεχή Δευτέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός εδώ έδωσε προλίγου κατευθύνσεις συγκεκριμένες στους Υπουργούς Οικονομικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης, Επενδύσεων αλλά και Εργασίας. Και αύριο αναμένουμε κοινή δήλωση των κυρίων Σταϊκούρα, Γεωργιάδη και Βρούτσι, με την οποία θα αποσαφηνίζεται η κρατική ενίσχυση για τους εργαζομένους, των οποίων οι επιχειρήσεις υποχρεώθηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους λόγω του κορονοϊού. Σύμφωνα με πληροφορίες, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, τα επιτελεία των τριών υπουργών αναμένεται να βρεθούν σε διαρκή συσκέψη, καθώς πρέπει να αποσαφινιστούν τρεις συγκεκριμένες πτυχές του συγκεκριμένου σχεδίου. Αυτές είναι ποιοι δικαιούνται την κρατική ενίσχυση, ποιο θα είναι το ύψος αυτής, αλλά και για πόσο χρονικό διάστημα, προκειμένου η κυβέρνηση να παρουσιαστεί καθόλου έτοιμη στις συνεδριάσεις των Βρυξελών. Αναμένεται να εκδοθεί και σχετική πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την συγκεκριμένη πρώτη δράση. Είναι η πρώτη δράση του οικονομικού σχεδίου που θα ενεργοποιηθεί μετά
το Eurogroup της προσεχούς εβδομάδας. Πρέπει να σου πω επίσης πως εδώ πρωτύτερα βρέθηκε και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Βασίλης Κικίλιας. Θα είναι καθημερινές πλέον οι συσκέψεις με τον Πρωθυπουργό για να επαναξιολογείται ώρα προς ώρα, θα σου έλεγα, η κατάσταση και η πορεία εξάπλωσης του κορονοϊού. Εδώ βρέθηκε όμως και ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Παναγιωτόπουλος, καθώς η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά, είναι σε επαγρύπνηση για τις κλιμακούμενες προκλήσεις, οποίες προβαίνει η τουρκική ηγεσία τα τελευταία 24 ώρα, Λίνα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Σπύρο. Για πρωτοφανή παγκόσμια κρίση στη δημόσια υγεία, έκανε λόγο, κυρίες και κύριοι, ο Πρωθυπουργός στο μήνυμα που απίφθινε χθες προς τον ελληνικό λαό για τον κορονοϊό, τονίζοντας πως τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα και προς την Εκκλησία, σημειώνοντας πως σήμερα δεν δοκιμάζονται τα πιστεύω μας, αλλά η πίστη μας στην υγεία του ανθρώπου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στο Open, τόνισε πως θα υπάρξουν και άλλα μέτρα, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε την κυβέρνηση να μην πετάει το μπαλάκι της ευθύνης στην Εκκλησία. Με τη φράση «Τα δύσκολα είναι μπροστά μας», ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του προς τους πολίτες για την πανδημία του κορονοϊού δεσμεύτηκε ότι τα μέτρα για την αντιμετώπιση εξάπλωσης του ιού στη χώρα θα ενταθούν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικαλέστηκε όμως και την ατομική ευθύνη για να αποδώσουν τα μέτρα που λαμβάνονται. Η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι και όπως χρειάζεται, όπου χρειάζεται και συχνά νωρίτερα από όσο χρειάζεται. Πιστέψτε με όμως, κανένα μαζικό μέτρο δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ατομική ευθύνη. Και στις ανοιχτές δημοκρατικές κοινωνίες μας, καμία κεντρική απόφαση δεν αποδίδει αν δεν τη συμμεριστούν πρώτα όλοι οι πολίτες. Ότι θα πάρουμε όποιο μέτρο χρειαστεί, πολλές φορές νωρίτερα από όσο χρειαστεί. Ποιο είναι το βασικό πρόβλημα και η δυσκολία? Να μην υπάρξει μια μαζική ανάγκη για ανθρώπους, κυρίως από ευπαθείς ομάδες και ηλικιωμένους, που θα χρειαστούν κάποια υποστήριξη σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Χρειάζονται εδώ σαφείς κανόνες από την πλευρά της πολιτείας και χρειάζονται και χρήματα, για να είμαστε ειλικρινείς. Ο κ. Μητσοτάκης όμως δεν άφησε εκτός κάδρου και την Εκκλησία. Ό,τι ισχύει για τις δημόσιες συναθρήσεις, ισχύει και για τον Εκκλησιασμό. Ήταν η παρένεσή του προς τους πιστούς. Προσωπικά τις τελευταίες μέρες ένιωσα έντονη την ανάγκη να επικαλεστώ την πίστη μου για να αντλήσω δύναμη και να σταθώ στο ύψος των περιστάσεων. Είμαι σίγουρος ότι και πολλοί από εσάς αισθανθήκατε το ίδιο. Ως Πρωθυπουργός όμως, οφείλω να ακούσω τους ειδικούς επιστήμονες. Ό,τι ισχύει για τις δημόσιες συναθρήσεις, ισχύει και για τις εκκλησίες μας. Γι' αυτό και τα θρησκευτικά καθήκοντα πρέπει και αυτά να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα και να επιτελούνται όσο είναι εφικτό από το σπίτι, ώστε να περιορίζονται οι μεγάλες συναθρήσεις. Συνιστά αναμφίβολα βήμα προς τον ορθολογισμό το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης άδειασε σήμερα τους ακραίους του κομματός του, που όλες τις προηγούμενες μέρες χαρακτήριζαν άπιστους τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ή παρακινούσαν τους πιστούς να μεταλάβουν άφοβα. Γιατί λοιπόν δεν αποφασίζει η αναστολή, η τροποποίηση του τελετουργικού των μυστηρίων, όπως συνέβη και σε άλλες χώρες, παραπετάει τον μπαλάκι στην Εκκλησία και στους πιστούς? Αν ήμουν από τους πάρα πολύ θρησκευόμενους, πιστός είμαι, αλλά από τους πολύ θρησκευόμενους που κοινωνώ πάρα πολύ συχνά, αυτή την εποχή δεν θα κοινωνούσα. Ο Πρωθυπουργός εγκαινιάζει πλέον καθημερινή συνεργασία στο Μέγαρο Μαξίμου με τους υπουργούς Υγείας και Παιδείας, καθώς και με τον καθηγητή λοιμοξιολογίας Σωτήρη Τσιόδρα. Εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, και στον αθλητικό χώρο. Η Ευρωλίγκα ανακοίνωσε πριν από λίγο την αναβολή της 29ης αγωνιστικής. Περισσότερα από τον Μανώλη Σφακάκη. Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Υπό την ασφυκτική πίεση ομάδων και παικτών, η Ευρωλίγκα πριν από λίγο αποφάσισε τη διακοπή όλων των διοργανώσεών της μέχρι νεοτέρας. Η Ένωση Παικτών είχε ζητήσει με επιστολή τη διακοπή για λόγους υγείας. Το αίτημα έγινε δεκτό. Ενημερώνονται οι ομάδες από το πρωί. Ο Παναθηναϊκός να μην αναχωρήσει για την Κωνσταντινούπολη για το μάτς με τη Φενέρμπαχτσε. Ο Ολυμπιακός πέταξε για το Βερολίνο, όπως βλέπετε, με ειδικές μάσκες οι παίκτες του και έμαθε τα νεότερα στη Γερμανία. Ψάχνει τρόπο να επιστρέψει. Να σας πω ότι πριν από λίγο η Λα Λίγκα ανακοίνωσε τη διακοπή του Ισπανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου για 14 ημέρες. Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε γνωστό ότι τόσο η ομάδα μπάσκετ όσο και η ομάδα ποδοσφαίρου βρίσκεται σε καραντίνα, όπως σε καραντίνα βρίσκεται στην Πορτογαλία και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, καθώς ο συμπαίκτης του στη Γιουβέντους, Ντανιέλε Ρουγκάν, είναι το πρώτο κρούσμα του ιταλικού ποδοσφαίρου, όπως πρώτο κρούσμα θα δούμε και στο βίντεο που ακολουθεί και στο NBA με τον Ρούντι Γκομπέρ, τον Utah Jazz. Και το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του πλανήτη και στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του πλανήτη μπαίνει λουκέτο μέχρι νεοτέρας. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στον χώρο του αθλητισμού στο βίντεο που έχεις ετοιμάσει. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μανώλη Σφακάκη. Σε καραντίνα και ο παγκόσμιος αθλητισμός λόγω του κορονοϊού. Στην Οκλαχώμα ο αγώνας των Thunder με τους Utah Jazz αναβάλλεται και ο κόσμος αποχωρεί από το γήπεδο μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης ότι ο Γάλλος.